Σκορπιανοί δεν είναι Μακεδόνες. Αυτό και μόνο αρκεί. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε ακόμα πιο έντονα, ακόμα πιο αποκαλυπτικά για όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και θα συνδεθούμε και στην Αθήνα με τον κύριο Παπαδάκη, τον Σπύρο. Κύριε Σπύρο, ένα ερώτημα πολύ βασικό θέλετε να θέσετε? Θέλω να θέσω ένα βασικό ερώτημα. Θα μου επιτρέψετε πρώτης να πω το εξής. Επειδή εμείς είμαστε 504 χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη και επειδή μας αρέσει να ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη με το αυτοκίνητό μας, εδώ και χρόνια τα προβλήματα και αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς ως επισκέπτες είναι τα ίδια. Δεν έχουμε να παρκάρουμε. Η πόλη βρώμικη. Ο θερμαϊκός να μυρίζει. Πράγματα τα οποία δεν έχουν αλλάξει καθόλου και αντιθέτως έχουν επιβαρυνθεί και έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα την τελευταία τετραετία. Αυτό λέει πολλά. Δεύτερον, δεν βλέπουμε έργα. Και Χριστίνα, μικρά έργα μπορεί να υπάρχουν, δεν το ξέρω. Εγώ θα μιλήσω ως άνθρωπος που έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, τη ζω για μερικές μέρες, έρχομαι για επαγγελματικούς λόγους, αυτό το οποίο βιώνω. Εμβληματικά έργα στη Θεσσαλονίκη πλέον δεν υπάρχουν. Και μην μπερδεύεται ο κόσμος με τα εργοτάξια που υπάρχουν δεξιά και αριστερά και έχουν να κάνουν ή είχαν να κάνουν με το μετρό. Έργα λοιπόν δεν έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη, έργα τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Ούτε ένα συντριβάνι δεν έγινε. Ούτε σε ένα πάρκο δεν μπορείς να πας να καθίσεις. Ούτε σε ένα πάρκο να κάνεις τη βόλτα σου. Μιλάμε για μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης, του κόσμου και δεν μπορείς να την χαρείς. Δεν μπορείς να τη ζήσεις. Και είναι πραγματικά πολύ λυπηρό, πολύ θλιβερό αυτό. Ένα πράγμα το επίσης το οποίο μπορώ να σας πω καθαρά δημοσιογραφικά, το δωρεάν ρεύμα εφόρου ζωής σε χιλιάδες οικογένειες. Ο Στέλιος Καλόγυρος έχει τον τρόπο. Μπορεί κάποιοι να το ακούνε και να λένε τώρα τι όμορφα λόγια, τι ωραίο που ακούγεται, αλλά δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Γίνεται. Ο Στέλιος ο Καλόγυρος το ξέρει. Το έχει ψάξει από όλες τις πλευρές και το γνωρίζει. Εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Καλόγυρε. Ξέρετε, επειδή εμείς εντάξει και το δικό μας ο συνάφι έχουμε και την επαγγελματική διαστροφή. Εγώ ήμουν πάρα πολλά χρόνια στην ΕΡΤΡΙΑ και πάντα μα πάντα υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, μια πολύ μεγάλη ερώτηση. Πιο παλιά ήμουνα και στο Μακεδονία TV. Για κάποιο λόγο με κυνηγάει η Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό υπάρχει και τόσο πολύ μεγάλος έρωτας με αυτή την πόλη. Με το δημοτικό ραδιόφωνο και τη δημοτική τηλεόραση, τι θα κάνετε? Γιατί κάθε τρεις και λίγο πρέπει να βλέπουμε να φεύγουν πολλά εκατομμύρια ευρώ? Αυτά τα χρήματα πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε? Όσοι ασχολούμαστε με αυτό το άθλημα της τηλεόρασης, της δημοσιογραφίας, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο κοστίζει ένα τηλεοπτικό προϊόν, μία εκπομπή που βγαίνει στον αέρα, πόσο κοστίζει ένα δελτίο ειδήσεων. Και μιλάμε και για μεγάλα κανάλια. Ξέρουμε τα κοστολόγια. Εκεί λοιπόν τι γίνεται και τι θα κάνετε την επόμενη μέρα ως Δήμαρχος Θεσσαλονικαίων? Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ για το ερώτημα. Είναι γεγονός ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε μία ΕΡΤΡΙΑ που κάποιοι λένε ότι έχει 400 ανθρώπους, κάποιοι λένε 700-800. Όπως καταλαβαίνεις, ένα απόλυτο μπάχαλο, κατασπατάλησε των χρημάτων του ελληνικού λαού με ένα πρόγραμμα το οποίο δεν το βλέπει σχεδόν κανείς, το βλέπουν ελάχιστοι. Χωρίς να φταίνει γι' αυτό οι συνάδελφοι που είναι μέσα, αλλά είναι τόσοι πολλοί που ο ένας δεν γνωρίζει τον άλλον. Το μόνο που ξέρουμε κάθε μήνα είναι να πληρώνουμε. Το ελληνικό δημόσιο, κατά συνέπεια εμείς. Πάω λοιπόν στην δημοτική τηλεόραση, το FM 100, το TV 100 και στο δημοτικό ραδιόφωνο το FM 100. Είναι γεγονός ότι η προβολή των δραστηριοτήτων του Δήμου και όχι μόνο μέσα από δημοτικά μέσα έχει αποτύχει πανελλαδικά. Να πάμε τώρα στον 984 στην Αθήνα, δαπάνη 1 εκατομμύριο ευρώ με μηδαμινή ακρόαση.
Να πάμε στο Attica TV που ευτυχώς νοικιάστηκε εναντί πολύ καλού τιμήματος και σώθηκε ο Δήμος από μια γάγκρινα σε εισαγωγικά παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνει ο Δήμαρχος κ. Μελετίου. Ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, πολλά τα κόστη. Να πάμε σε άλλες δημοτικές τηλεοράσεις που έχουν κλείσει γιατί δεν άντεχαν οι Δήμοι να πληρώσουν υπέρογκους προϋπολογισμούς. Και να πάμε στην τηλεόραση τη δική μας εδώ στην TV100. Πρέπει να πω ότι με φιλοξένησαν και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, όπως είχαν και υποχρέωση εξάλλου, και ήταν πολύ ευγενικοί οι κύριοι συνάδελφοι που με υποδέχτηκαν και τους ευχαριστώ δεόντως. Μίλησα μαζί τους και τους είπα ότι είστε 130 άτομα, υπερβολικά μεγάλος αριθμός για μια δημοτική τηλεόραση της Θεσσαλονίκης. Μου είπαν δεν είμαστε 130, είμαστε 100. Μάλιστα. 100 άτομα λοιπόν για μια τηλεόραση που παράγει ένα πρόγραμμα, δεν έχω κάτι με τους συνάδελφους, το οποίο πρόγραμμα όμως δεν έχει απήχηση. Και αυτό φαίνεται στην πράξη. Για τον άλλο τα λόγο, δεν θα κάτσω εγώ τώρα να κάνω την ανάλυση γιατί η δημοτική τηλεόραση δεν έχει απήχηση και το δημοτικό ραδιόφωνο. Άρα λοιπόν, τι λέω εγώ. Πρώτον, θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Όσοι είναι δημοσιογράφοι και τεχνικοί θα τους αξιολογήσουμε. Όσοι δεν είναι δημοσιογράφοι και τεχνικοί, αν έχουν συμβάσεις θα πάνε σε άλλα μέρη του, σε άλλα πόστα του Δήμου να δουλέψουν, να προσφέρουν υπηρεσίες. Όσοι είναι δημοσιογράφοι λοιπόν, γιατί δεν θα διώξουμε κανένα από τη δουλειά. Έτσι, η δουλειά είναι ιερό πράγμα. Ο καθένας προγραμματίζει με τη δουλειά του για να ζήσει, άρα εγώ δεν διώχνω κανέναν. Όσοι όμως περισσεύουν από αυτό το κανάλι, δεν μπορεί να έχει 100 άτομα, 130 που λένε κάποιοι, 140, θα έχει λίγα άτομα, μια μικρή ομάδα. Όσοι περισσεύουν θα πάνε σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου και δεν θα κάνει και ο Δήμος παραγωγές έξτρα και έξτρα. Και επίσης, δεν θα είμαστε ένα χώρο φιλέτο στη Θεσσαλονίκη να πληρώνουν 12.000 το μήνα ενίκιο. 12.000 το μήνα ενίκιο. Ξέρεις Σπύρο Παπαδάκη, κυρία Τσόρμπα και κύριε Κωνσταντινίδη, πόσες οικογένειες θα τρώνε φαγητό με 12.000 ευρώ το μήνα. 3,5 εκατομμύρια το ελάχιστο με 5 το μάξιμο μαζί με τις παραγωγές που δίνει εξωτερικά ο Δήμος. Δαπανά σε αιτήσια βάση για τη δημοτική τηλεόραση. Ξέρεις τι σημαίνει Νίκο Κωνσταντινίδη και Σπύρο Παπαδάκη να δαπανάς 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να προβάλλεις τον εαυτό σου δήμαρχε της πόλης με μια τηλεόραση, τονίζω δεν φταίνει οι συνάδελφοι, που είναι απαξιωμένη στο γενικό σύνολο. 5 ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ πεταμένα για να κάνει το κέφι του ο δήμαρχος, ο εκάστοτε δήμαρχος. Φτάνει πια. Όλα σε τάξη, όλα νόμιμα, με καθαρά χέρια και πλήρη διαφάνεια, θα κράτσουν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο αυτοί που πραγματικά αξίζουν, αυτοί που πραγματικά είναι δημοσιογράφοι, με το απαραίτητο προσωπικό. Το υπόλοιπο προσωπικό το λέω, δεν θα απολυθεί κανείς, αλλά θα πάει να δουλέψει. Γιατί ακούω και πολλά, από εκεί μέσα, από φίλους μου. Πιο πολλοί μόνο δεν έρχονται για δουλειά, μια φορά το μήνα πληρώνονται. Αυτά τελειώσαν κύριε Παπαδάκη. Ο κάθε κατεργάρι στο πάγκο του, όπως και με την καθαριότητα, όπως και με τις άλλες συμβάσεις που έχουν γίνει με ιδιώτες, θα ελεγχθούν όλα και δεν μπορεί να πετάω 5 εκατομμύρια το χρόνο για ένα κανάλι το οποίο έχει 0 διαφημιστικά έσοδα, 0 διαφημιστικά, 40.000 το χρόνο, 50 νομίζω τα διαφημιστικά έσοδα, 5 εκατομμύρια το χρόνο, με αυτά τα χρήματα θα κάνω κοινωνική πολιτική. Θα τρώει μωρέ ο φτωχός ένα πιάτο φαγητό που δεν έχει. Δεν θα τα πετάω σε μερικούς που εκμεταλλεύονται τις νοημίες. Δεν έχω κάνετε... κάτι με τον κόσμο. Αλλά εγώ 5 εκατομμύρια πεταμένα δεν θα τα κάνω. Να κάνετε και έλεγχο, κύριε Καλόγυρε, διότι με 5 εκατομμύρια ευρώ και πολύ καλά επισημαίνετε ότι δεν φταίνει οι συνάδελφοι και επίσης με πολύ μεγάλη χαρά ακούω ότι θα δουλέψετε με επαγγελματίες. Διότι δεν μπορεί να υπάρχει ανεργία στους δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη και την ίδια ώρα αυτοί να μην χρησιμοποιούνται στο δημοτικό ραδιόφωνο και στη δημοτική τηλεόραση. 5 εκατομμύρια, εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι τρελό ποσό για μια ακριβώς δημοτική τηλεόραση. Μωρέ. Πού ζούμε. Ο άλλος δεν έχει να φάει, πεινάει. Τηλεφωνούν και δεν έχουν να φάμε. Και εσύ πετάς 5 εκατομμύρια με 12.000 και 12.500 το μήνα ενίκιο. Αυτό μας βάρα, δεν τρεπόμαστε λίγο. Δεν τρεπόμαστε 12.500 το μήνα ενίκιο για την δημοτική τηλεόραση στο καλύτερο ενοικιαζόμενο φιλέτο της πόλης απέναντι το Λευκό Πύργο. Μην τυχόν και δεν δούλησε να άλβει το Λευκό Πύργο για την παραλία πρωί-πρωί. Μέσα σοβαρή τώρα. Τι λέτε κύριε Κωνσταντινίδη. Μα έτσι είναι. Δεν είναι μόνο το κτίριο, δεν είναι μόνο το μεγάλο νίκιο. Είναι και το ρεύμα.
είναι και τα κοινόχρηστα, είναι και πολλά άλλα τα οποία επιβαρύνουν όλο αυτό το θέμα. Αλλά είναι απαράδεκτο με τόσα πολλά άτομα να μην έχει ένα κανάλι τηλεθέαση. Δεν το βλέπουν, δεν το ξέρουν. Δεν έχει πρόγραμμα. Ακόμα και η ΕΡΤΡΙΑ έχει 3,5 ώρες την ημέρα πρόγραμμα δικό της. Όλο το άλλο είναι από την Αθήνα, βγαίνει από την Αθήνα. Για 3,5 ώρες δουλεύουν 700-800 άτομα, χιλιάδες άτομα. Θα έρθουν, Νίκο, άτομα που ξέρουν, όπως ο Δημήτρης ο Κουτσούκος, που έχω την τύχη και την τιμή να συνεργάζομαι μαζί του. Ο Δημήτρης ο Κουτσούκος ξέρει πολύ καλά από το πώς μπαίνει η πρώτη βίδα μέχρι το τελευταίο σημείο στο κανάλι. Θα γίνουν αξιολογήσεις. Αυτοί που αξίζουν θα μείνουν. Αυτοί που δεν αξίζουν θα μεταφερθούν σε άλλες επιχειρήσεις. Θα πάνε σε άλλες υπηρεσίες, συγγνώμη, του Δήμου. Απλά και ξεκάθαρα θέματα. Δεν θα χάσει κανείς τη δουλειά, το τονίζω, αλλά θα υπάρχει αξιοκρατία και αυτά τα 5 εκατομμυράκια που τα πετάμε στην κυριολεξία για να έχει ο κάθε δήμαρχος δύο μέσα ραδιόφωνο και τηλεόραση και να τον ευλογούν και να τον θεμιατίζουν, τελειώσανε. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Δωρεά ρεύμα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τα 5 εκατομμύρια. Πρέπει να τρώω, δεν έχει ο κόσμος φαγητό να φάει. Έτσι. Κοινωνική πολιτική. Το ξέρεις καλύτερα από μένα. Δεν έχει ο κόσμος φαγητό να φάει. Απλά πράγματα. Εγώ δεν θα πετάω τα εκατομμύρια, κυρίες και κύριοι. Εδώ θα γίνει μάζεμα του Δήμου και θα έρθουν επενδύσεις. Ιδιωτικές επενδύσεις. Ούτε δάνεια, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ούτε θα αγοράζουν πραγματάκια που στην αγορά δεν κάνουν 30.000 και θα αγοράζουν 172.000 όπως τα σπιτάκια. Κύριε Καλόγερε, λοιπόν, κύριε Καλόγερε, πάντως, κύριε Καλόγερε, να κάνετε έλεγχο. Σήμερα, να κάνετε οικονομικό έλεγχο. Να κάνετε οικονομικό έλεγχο, διότι 5 εκατομμύρια ευρώ για μία τηλεόραση, για ένα ραδιόφωνο, είναι απίστευτα πολλά χρήματα, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να είχαν απίστευτα καλό πρόγραμμα που να ανταγωνίζεται το πρόγραμμα της TV100. Είναι σαν το πρόγραμμα της ΕΡΤΡΙΑ, δες πήρε 800 άτομα, 700 πόσο είναι εκεί πέρα. Μα ποιος βλέπει ΕΡΤΡΙΑ σήμερα, κανένας. Από όλα και δεν την κλείνουν. Μόνο όταν έχει τώρα, αυτή είναι μια πληγή που ξύρετε, κύριε Καλόγερε, που άμα θέλετε τώρα να πετάμε τα χρήματα του κόσμου και ο κόσμος δεν έχει να φάει. Και να πληρώνει τα κοινόχρηστα της οικοδομίας. Δεν είναι λύση να κλείσει η ΕΡΤΡΙΑ, τώρα μην ανοίγουμε αυτή την κουβέντα. Όχι, δεν είναι και λύση να έχει 800 άτομα ΕΡΤΡΙΑ, για όνομα του Θεού. 800 άτομα ΕΡΤΡΙΑ. Μα δεν είναι αυτό. Δεν μπορείς να είναι. Και το ΑΣΑΣΕΡ της πολυκατοικίας πληρώνει για την ΕΡΤ. Και το ΑΣΑΣΕΡ της πολυκατοικίας και τα κοινόχρηστα. Μια ΕΡΤ που είναι μπάτα σκύλια. Αυτό είναι θέμα κεντρικής εξουσίας όμως αυτή η συζήτηση. Αυτό είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει η Χριστίνα. Είναι θέμα κεντρικών αποφάσεων όσον αφορά στην ΕΡΤΡΙΑ. Γιατί δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω πόσα άτομα υπάρχουν στο οργανόγραμμα που φαίνεται ότι δουλεύουν στην ΕΡΤΡΙΑ. Αλλά αν κάποιος παρατηρήσει, τα ίδια και τα ίδια άτομα και οι ίδιοι δημοσιογράφοι είναι που τρέχουν στο πεζοδρόμιο. Ξέρω από τηλεόραση. Άρα λοιπόν εκεί δεν πάει καλά. Ξέρω πώς δουλεύει η τηλεόραση. Δόξα τω Θεώ, από δεκαετίες την τηλεόραση. Άρα λοιπόν, ασφαλώς, για να πάμε σε άλλα θέματα, θα αξιολογήσουμε, θα κρίνουμε, θα προχωρήσουμε και θα μένουμε τα κόστη. Δεν χάνει κανείς τη δουλειά, το τονίζω, για να μην έχουν πρόβλημα οι εργαζόμενοι. Απλά όσοι δεν είναι για την τηλεόραση θα πάνε να δουλέψουν. Πληρώνονται, κάτι πρέπει να κάνουν. Δεν μπορεί να είναι τζάμπα και να πληρώνονται μια φορά. Κύριε Παπαδάκη, εάν την TV 100 την είχε ιδιώτης, πόσα άτομα θα δουλεύανε με αυτό το πρόγραμμα? Το σίγουρο είναι ότι με 100 άτομα, κύριε Κωνσταντινίδη, με 100 άτομα δεν θα χρειαζόταν να πληρώνει εξωτερικές παραγωγές. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Στην ασφάλεια, ασφάλεια τώρα. Πράγματι, λοιπόν, ασφάλεια. Κυρία Τσόρμο, για την ασφάλεια. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα η ασφάλεια. Το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ γιατί εμπιστεύονται τη Βεργίνα τηλεόραση οι τηλεθεατές. Μας ενημερώνουν, βλέπουμε το αστυνομικό δελτίο καθημερινά, βλέπουμε τι γίνεται με τις επιθέσεις, με το να μην μπορείς να προχωρείς το δρόμο γιατί κάποιος ανήλικος ή οτιδήποτε μπορεί να του την πέσουν κάποιες άλλες συμμορίες. Βλέπουμε τι γίνεται, ότι γερνά ο κόσμος στο σπίτι του και φοβάται και κοιτάει γύρω-γύρω αν θα μπορέσει να επιστρέψει και όλα αυτά. Και μιλάμε και στα κεντρικά σημεία της πόλης. Δεν μιλάμε για κάποιες απόμερες γειτονιές. Την ίδια ώρα ξέρουμε τι γίνεται από τους αστυνομικούς. Ο Πρωθυπουργός είπε κάποια πράγματα ερχόμενος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπε ότι θα ενισχυθούν τα αστυνομικά τμήματα. Είπε ότι θα ενισχυθεί και η τροχέα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και πάρα πολλοί αστυνομικοί, είπε επίσης ότι οι αστυνομικοί οι οποίοι είναι στην φρουρά, ξεκινώντας από τη δική του επισήμων προσώπων, θα πάνε στις θέσεις τους. Χρόνια οι αστυνομικοί έχουν μεγάλο πρόβλημα γιατί κάνουν άλλες δουλειές από αυτή την οποία πρέπει να κάνουν, την αστυνόμευση δηλαδή. Όλα αυτά είναι ζητούμενα, κύριε Καλογύρη. Και ο φωτισμός. Και ο φωτισμός, αγαπητή κυρία Τσόρμπα, κύριε Κωνσταντίνη και κύριε Παπαδάκη. Όλο αυτό το δίμηνο μου δόθηκε δυνατότητα και εγώ λέω εν ευλογία Θεού
να έρθουν σε επαφή με χιλιάδες πολίτες. Γιατί κάθε μέρα μιλάω με εκατοντάδες πολίτες. Είμαι 5 με 6 ώρες σε κάθε μέρα σε μία λαϊκή σχεδόν. 5 με 6 ώρες κατά μέσον όρο και μιλάω με κόσμο και μετά το απόγευμα στα καφενεία και στις πλατείες. Το πρόβλημα της ασφάλειας, κυρίες και κύριοι, το οποίο βιώνουμε όλοι και στην Θεσσαλονίκη, γιατί είναι δυστυχώς πανελλαδικό το φαινόμενο, είναι τεράστιο. Είναι πολύ μεγάλο. Μου λένε οι άνθρωποι, Νίκο, ειδικά και στη Ξηροκρίνη, πίσω από το σταθμό, το σιδηροδρομικό σταθμό των τρένων. Δεν υπάρχει φωτισμός. Εκεί λοιπόν μου λένε οι άνθρωποι ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Έχει ξεφύγει ο έλεγχος. Καλό μου λέει την αστυνομία, δεν έρχεται ή έρχεται μετά από πολλή ώρα. Βγαίνουμε έξω και φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε. Κλειδαμπαρανόμαστε μόλις νυχτώσει και φοβόμαστε από τους αλλοδαπούς και από την εγκληματικότητα. Δεν υπάρχει, όπως είπε ο Νίκος ο Κωνσταντινίδης, φωτισμός δυστυχώς. Υπάρχει έλλειψη φωτισμού, υπάρχει έλλειψη αστυνόμευσης και υπάρχει υπερπληθώρα ανθρώπων για τους οποίους δεν γνωρίζουμε από πού έρθουν. Είναι αυτό που λέμε λάθρομετανάστες. Οι λάθρομετανάστες, ειδικά στις δυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, αλλά ειδικά στην περιοχή της Ξηροκρίνης, Μοναστηρίου. Σταθμό Μοναστηρίου. Λοιπόν, εκεί κάνουν πάρτι στην κυριολεξία. Μου λέγανε, τώρα τις τελευταίες ημέρες μου λέγανε κυρίες, όχι μόνο στην Ξηροκρίνη και σε άλλες περιοχές, ότι παιδί μου, θέλω να πάμε στην εκκλησία και φοβόμαστε να φορέσουμε το σταυρό μας. Δεν τολμάμε να το φορέσουμε. Φοβόμαστε να έχουμε το κόσμο. Ξέρεις, οι κυρίες που πάνε στην εκκλησία το και που ανέσκονται να έχουν κάτι πάνω. Πάμε στην εκκλησία και φοβόμαστε να έχουμε και τσάντα. Έρχονται και τους βλέπουμε και φοβόμαστε. Και δεν υπάρχει αστυνόμευση, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή λοιπόν η ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας που εν πολλής οφείλεται και στους κυρίους που έχουν έρθει απρόσκλητοι, στους αθρομετανάστες δηλαδή. Και αυτή η εγκληματικότητα που έχει αυξηθεί πάρα πολύ έχει οδηγήσει τον κόσμο στην απόγνωση. Ζητάνε τη βοήθεια του κράτους και η πολιτεία δεν ανταποκρίνεται γιατί δεν υπάρχει αστυνομία. Μιλάμε με τους φίλους αστυνομικούς, τους οποίους αγαπάω, εκτιμώ και σέβομαι και πραγματικά εκτιμώ τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν. Αλλά μου λένε δεν υπάρχουν. Μιλάω με τμήματα, με διοικητές τμήματων και σε ολόκληρες περιοχές της Θεσσαλονίκης άκουσαν υπάρχει ένα περιπολικό. Το ξέρετε, κύριε Κωνσταντινίδη. Το ξέρετε, κυρία Τσόρμπα. Ένα περιπολικό για μια μεγάλη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Με ένα περιπολικό, τι να κάνει ο αστυνομικός, πού να πάει ο αστυνομικός. Ένα περιπολικό, κυρίες και κύριοι, υπάρχει. Υπήρχε και υπάρχει. Το οποίο μπορεί και να χαλάσει, αλλά δεν υπάρχει κανένα. Άρα λοιπόν, επειδή τα αλάνια αυτά που λέγονται εγκληματίες και αυτές οι οργάνωσες γνωρίζουν ότι υπάρχει έλλειψη αστυνόμευσης, ότι υπάρχει μόνο ένα περιπολικό, ότι γίνεται όλο αυτό το έλα να δεις, το πάρτι που κάνουν αυτοί οι κλέφτες και απατεώνες και λιποδίτες, κάνουν ό,τι θέλουν να αλωνίζουν εις βάρος των απλών Ελλήνων πολιτών. Μην ξεχνάμε όλοι μας ότι το Σύνταγμα εγγυάται, λέει, την ασφάλεια του πολίτη. Ποια ασφάλεια του πολίτη? Το Σύνταγμα εγγυάται την ασφάλεια της χώρας. Ποια ασφάλεια της χώρας όταν καθημερινά εισέρχονται αθρομετανάστες? Και εδώ βέβαια θέλω να σας πω το εξής. Η Αγγλία, την οποία γνωρίζετε και όλοι γνωρίζουμε για την large πολιτική που είχε στο θέμα της μετανάστευσης, όπως το λέγανε οι Άγγλοι, και ειδικά από τις χώρες που είχαν απικία, αναγκάστηκε και έφτασε στο σημείο η Μεγάλη Βρετανία να ψηφίσει νόμο, σύμφωνα με τον οποίο όσοι πλέον μπαίνουν παράνομα στην πόλη, συγγνώμη, στην χώρα που λέγεται Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο, δεν δικαιούνται αίτηση ασύλου και φεύγουν. Αυτό το ψήφισε ποιος? Η Αγγλία, που σήκωσε τα χέρια ψηλά και μιλάνε πλέον οι ίδιοι υπουργοί των Άγγλων και λένε ότι αυτό που λέμε πόλη, πολιτισμικότητα, απέτυχε. Ποιος το λέει αυτό? Η Αγγλία. Έρχεται όμως κάθε Τζορτζ Σόρος και θα σας πω τώρα την ιστορία που είναι το παραδάκι και λέει αυτά που λέτε, λέει, είναι παράνομα, λέει, με τις συμβάσεις και τις συνθήκες και τα λοιπά. Και εμείς οι Άγγλοι είπαν όχι, οι Δανείοι είπαν όχι, θέλουν να δημιουργήσουν κέντρα κράτησης λαθρομεταναστών μεταναστών στην Αφρική, ώστε εκεί να γίνεται αξιολόγηση του ασύλου. Στη δε Σουηδία έκπληκτη διαπιστώσαμε όλες αυτές τις ημέρες, το οποίο αρκετοί από εμάς το γνωρίζαμε. Ποιο είναι το έκπληκτο? Ότι στη Σουηδία βγαίνει ο στρατός στους δρόμους για να επιβάλλει την τάξη, γιατί εκεί πλέον οι Σουηδοί. Ποιοι οι Σουηδοί που ήταν πολύ large, πολύ ανοιχτοί, δηλαδή στην είσοδο λαθρομεταναστών, ξαφνικά το σκυλομετανιώσανε και λένε αμάν τι έγκλημα κάναμε, δεν ελέγχεται η κατάσταση. Στο ίδιο στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες που έχω πάει πολλές φορές,
Υπάρχουν γειτονιές στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, προσέξτε αυτό που θα σας πω, που δεν τολμάει να πάει η αστυνομία. Είναι γειτονιές γκέτο με δεκάδες χιλιάδες αυτομετανάστες. Αν λοιπόν εμείς θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα έτσι και αν θέλουμε να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη, τη Ξηροκρίνη μας, τη Μοναστηρίου, λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από την Αριστοτέλους, από την καρδιά της πρωτεύουσας της Θεσσαλονίκης, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, ένα γκέτο σε στήλη Βρυξελών, να δημιουργήσουμε καταστάσεις ώστε σαν αυτές που οι Άγγλοι σηκώσαν τα χέρια, σαν αυτές που οι Δανείοι σηκώσαν τα χέρια, σαν οι Ιταλοί που δημιουργούν πλέον, που τους έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, οι αθρώες αυξήσεις εκατοντάδων μεταναστών. Πρέπει να αντιδράσουμε. Πρέπει να αντιδράσουμε και να εφαρμόσουμε την ελληνική νομοθεσία. Ήρθες, κύριε παράνομα, στη χώρα να ψηφίσει η κυβέρνηση ένα νόμο. Βεβαίως, ήρθες, θα σε υποδεχτώ γιατί είσαι άνθρωπος. Θα σε ταΐσω και θα σε φροντίσω λίγες ημέρες, αλλά θα σε στείλω σπίτι σου γιατί έχεις παράνομα στη χώρα μου. Μόλις το κάνεις αυτό, επειδή όλοι διαθέτουν iPhone, κυρίες και κύριοι, ουδείς είναι χωρίς iPhone από τους κύριους του αυτομετανάστες, θα ενημερώσω τους πάντες ότι η έλευσή μου στην Ελλάδα μετά από περιπέτειες και πληρωμή χρημάτων δεν επέτυχε και με ξαναστέλνουν πίσω. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έρθουν, δεν θα έρχονται πλέον άλλοι. Γιατί δεν το κάνουν? Γιατί ελέγχεται το σύστημα και δεν κάνει το αυτονόητο. Ως πού πλέον θα πάει αυτή η κατάσταση? Πάμε και δημογραφικά. Αλλοιώνεται η χώρα μας. Δημογραφικά η χώρα μας θα γίνει χώρα γερόντων. Δεν υπάρχουν γεννήσεις. Και πώς να υπάρχουν γεννήσεις όταν δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα, όταν δεν μπορεί να πληρώσει το νίκη και όταν οι λαθρομετανάστες παίρνουν περισσότερα χρήματα από σένα και περισσότερα προνόμια από σένα που πληρώνεις φόρος? Πώς να υπάρχουν γεννήσεις όταν δεν νοιάζεται η εκάστοτε κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει γενναία όπως έκανε ο Όρμπαν στην Ουγγαρία, που επιδοτεί τα σπίτια των παιδιών που παντρεύονται, τους δίνει σπίτι στο πρώτο παιδί, τους χαρίζει ένα μεγάλο ποσοστό, στο δεύτερο ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό και στο τρίτο παιδί τους κάνει δώρο το σπίτι? Γιατί εδώ στην Ελλάδα προχωράμε σε τέτοια μέτρα? Προχωράμε όμως σε μέτρα και δίνουμε σπίτια στους καταδήλωσε ανήλικους μετανάστες, που μόνο ανήλικοι δεν είναι, τους δίνουμε αυτοκίνητα με οδηγούς να τους πηγαίνουν σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, τους δίνουμε χρήματα να κυκλοφορούν, τους δίνουμε φαγητό? Και από την άλλη μεριά, ο φτωχός ο Έλληνας που δεν έχει να φάει, που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, και θα δούμε παρακάτω τον κύριο Φουντίκη το βίντεο, που του κόβει στην κλίση αμέσως, γιατί σταμάτησε παράνομα. Και δεν του είπε, πάρε το αυτοκίνητο, σε παρακαλώ να φύγει. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί είναι αυτή η πραγματικότητα? Γιατί δεν έχουμε πει το βασικότερο, αυτό που λέει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Βλάχος, ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Γιώργος ο Βλάχος, που με τιμά και αυτός με την παρουσία του στο ψηφοδέλτιο. Φτάνει πια! Ναι, φτάνει πια! Ως εδώ! Η διαπλοκή δεν έχει θέση στην Θεσσαλονίκη. Η διαπλοκή θα φύγει από τη Θεσσαλονίκη, θα φύγει από το Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ο επόμενος δήμαρχος θα είμαι εγώ, γιατί είμαι ο δήμαρχος της καρδιάς σας. Είμαι ένας από εσάς, είμαι ο δήμαρχος που με το χέρι στην καρδιά σας δηλώνω ότι δεν έχω καμία σχέση, δεν έχω χορηγούς, δεν είμαι μέσα στη διαπλοκή. Είμαι ένας άνθρωπος, με βλέπετε, με ζείτε, με έχετε τσεκάρει όλα αυτά τα χρόνια, που πάνω απ' όλα σέβομαι τις αξίες με τις οποίες μεγάλωσα. Και θέλω να δείτε εδώ το που έχει φτάσει η δημοτική αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Απάνθρωποι γράφουν έναν ανάπηρο. Εάν στη θέση όμως υπήρχε ένας άλλος κύριος, ο οποίος προφανώς θα δήλωνε ότι είναι από την γενιά της πολυπολιτισμικότητας, θα του λέγανε, σας παρακαλώ κύριε, μην αργείτε, καθίστε λίγο ή οτιδήποτε άλλο. Τον κύριο αυτό τον έγραψε ο ανεδέστατος αυτός και έφυγε ερυπή οφθαλμού, αγνοώντας ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ανάπηρος. Δείτε λοιπόν το βίντεο που εξασφάλισε ο αγαπητός μου φίλος ο Γιώργος Φουντουκίδης. Πείτε μας λίγο. Συγγνώμη κύριε, πείτε μας λίγο, είστε ανάπηρος? Ανάπηρος είμαι, ναι. Και παρκάρατε εδώ πέρα για να σας διευκολώ. Παρκάρατε εδώ πέρα για να πάει το παιδί στην παιδεία να κάνει την δουλειά του. Και αρνούνται που λες. Θα σε γράψω μου λες. Να σε γράψω ρε. Τι να κάνω να δει που λες. Αν δεν δείτε τον ανάπηρο, το σκέφτε και τον ανάπηρο, πολύ καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει που λες. Και γράφει. Αυτά εκεί πέρα τα μηχανάκια όλα, εκεί πέρα του μπουζόλου. Λοιπόν, αυτή είναι πραγματικότητα, κυρία Τσόλβα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα και το αλακάρτ και το 2 μέτρα και 2 σταθμά σε όλα το έχουμε διαπιστώσει σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας. Βέβαια, πρέπει να πω για το θέμα της αστυνόμευσης, κύριε Καλόγυρε, ότι εδώ χρειάζεται μια δυναμική δημαρχία η οποία να διεκδικήσει πράγματα που δεν είναι αρμοδιότητάς της. Δηλαδή, το θέμα του να έχει αστυνομικούς και να ενισχυθεί οι αστυνομικές διευθύνσεις να ενισχυθούν δεν είναι θέμα του Δήμου. Αλλά να μπορέσει να διεκδικήσει από την κεντρική εξουσία, από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο αστυνομικά τμήματα να ενισχυθούν, αυτό είναι δουλειά του Δήμου. Βγαίνει Χριστίνα, βγαίνει ο Δήμαρχος της πόλης και καλεί τον Πρωθυπουργό κατά επανάληψη και του λέει: Πρωθυπουργέ, έλα εδώ. Να σε πάω εγώ το βράδυ στη Ξηροκρή να περπατήσεις μόνος σου. Χωρίς την ασφάλεια. Θα περπατήσεις, θα το σκεφτείς. Έχω περπατήσει. Δεν το σκεφτείς. Πήγαινε λοιπόν. Ακόμη χειρότερα τα παιδιά του να φέρει. Να τον τα εγγόνια του να φέρει. Να πάω μαζί με τον Πρωθυπουργό ως Δήμαρχος και να περπατήσω χωρίς ασφάλεια. Πίσω από το σταθμό Λαρίς το βράδυ, στις 9 ώρες, δεν σου λέω στις 12 και σημεία. Περπατάς, όχι. Πίσω από το Χαψίς πήγαινε να περπατάς, Νίκο, όχι. Πού να περπατήσεις. Μοναστήριο πήγαινε να περπατάς, όχι. Άρα λοιπόν, ποια ασφάλεια εγγυάται από πολύ. Γιάννητσόν. Για να πάει κάποιος το βράδυ εκεί, από τους κυρίους, και μετά να έρθουν να μου πούνε. Και η αστυνομία να φύγει. Όπως πολύ καλά έκανε ο Πρωθυπουργός το μεγαλύτερο κομμάτι από τη φύλαξη των λεγόμενων υψηλών προσώπων. Τα υψηλά πρόσωπα έχουν και χρήματα να πληρώσουν. Σωστά. Να πληρώσουν τα υψηλά πρόσωπα. Το λέγαμε χρόνια και έγινε τώρα. Και η δημοτική αστυνομία να αναλάβει δουλειές αστυνομίας, επίδοση κλήσεων κτλ. Και να ελευθερωθούν αστυνομικοί για να κάνουν το έργο τους. Θα ζητήσω τον Πρωθυπουργό να έρθει, να τον πάω εγώ ο ίδιος στις περιοχές της Θεσσαλονίκης που φοβάζει να περπατήσει και την ημέρα όχι απλά το βράδυ. Έτσι κάνει ο σωστός δήμαρχος, ο οποίος όμως μπορεί να πει: Πρόεδρε, έλα εδώ σε παρακαλώ για να δεις τι γίνεται. Μα γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό, κύριε Καλογερή. Δεν θα το κάνει αυτό ούτε ο Ζέρβας. Αφού είναι προσκυνημένο αυτό, να πώς θα το κάνει. Μπορεί στο αφεντικό του να πει κουβέντα. Γι' αυτό λέμε ότι ψηφίστε Στέργιο Καλόγερο που είναι ανεξάρτητο. Μπορεί τώρα ο κάθε ένας που έχει, που είναι προσκυνημένος και πιώνει ενός κόμματος να απαιτήσει και να διεκδικήσει. Εντάξει, δεν θα δεχτώ την έκφραση προσκυνημένος, κύριε Καλόγερο. Εντάξει, δεν θα τη δεχτώ. Να έχουμε ένα πιο επίπεδο, καταλαβαίνω το πνεύμα σου. Είμαι πολιτικά αντίθετος και θεωρώ τον κύριο Ζέρβα ότι έχει αποτύχει σε αυτή την προσπάθεια που κάνει, που έκανε τα 4 χρόνια. Και νομίζω ότι ο λαός της Θεσσαλονίκης την Κυριακή θα κάνει αυτό που λέμε τη μεγάλη έκπληξη. Γιατί ξέρετε κάτι, κάνουν λέει και κάποιες δημοσκοπήσεις. Μια διαφορά. Όλες εσάς που βρίσκω καθημερινά και στα πάρκα, στα καφενεία, στις λαϊκές, ή άνω των 60-65, όπως πολύ σωστά έγραφε και η εφημερίδα Δημοκρατία, εσείς δεν απαντάτε σε μετρήσεις. Γιατί εσείς είστε καφενεία και στις λαϊκές. Και πίνετε το καφεδάκι σας, πρωί και απόγευμα. Δεν απαντάτε, μου λένε. Ποια, τι μετρήσεις μου λένε όλες. Ποια είναι μετρήσεις. Εδώ πήγα χθες, 300 άτομα είδα στην Καρλάου, στις πλατείες. Δεν βρήκα παρά ελάχιστους ανθρώπους που μου είπανε ότι δεν σε πάμε, δεν σε θέλουμε, δεν θα σε ψηφίσουμε. Άρα την Κυριακή να σηκωθείτε από το, κρεβάτι σας, να φύγετε από το σπίτι, να πάτε να ψηφίσετε. Και όπως είπα, σας παρακαλώ πολύ για το μέλλον της πόλης, για το μέλλον των παιδιών μας, των εγγονιών μας, της οικογένειάς μας, για το μέλλον, για να σώσουμε τις αξίες με τις οποίες μεγαλώσαμε. Να τηλεφωνήσετε από σήμερα, από απόψε, στους φίλους σας, από το σταθερό, από το κινητό σας, είτε είστε εντός πόλης είτε εκτός. Αν είστε εκτός, πάρτε τους φίλους σας στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι η καρδιά της Μακεδονίας. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να κάνει επανεκκίνηση την Κυριακή. Και θα κάνει επανεκκίνηση μόνο με τη δική σου βοήθεια. Γιατί εγώ είμαι ένας από εσάς. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας σε λίγο μαζί με περισσότερες αποκαλύψεις. Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες. Αυτό και μόνο.